Το λυπηρό αυτό γεγονός που είχαμε τις προηγούμενες μέρες, ο Δήμος Σιτίας με τις υπηρεσίες του κινήθηκε άμεσα, κατέγραψε τις ζημιές, είδαμε το μέγεθος της ζημιάς και μπορώ να σας πω ότι από την επόμενη ημέρα τα συνεργεία του Δήμου Σιτίας κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να δώσουν τη δυνατότητα στους κατοίκους της περιοχής να αρδεύσουν και πάλι τα κτήματά τους. Και ήδη η περιοχή του κάμπου των Αρμένων και του κάμπου του Χαντρά αρδεύεται κανονικά και καταβάλουμε προσπάθεια να βρούμε και τις υπόλοιπες εκείνες ποσότητες αρδευτικών δικτύων για να αρδεύσουν και οι περιοχές οι οποίες έχουν καεί και έχουν καλλιέργεια ελαιοδέντρων. Εδώ θα ζητήσω μια μικρή ανοχή και υπομονή από τους κατοίκους της περιοχής και σε αυτό το θέμα στην επόμενη συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή, λόγω του έκτακτου του θέματος, θα δοθεί μια διέξοδος με χρηματοδότηση σε πρώτη φάση από χρήματα του Δήμου για την προμήθεια τέτοιων αρδευτικών σωλήνων για να καλύψουμε τις ανάγκες άρδευσης, το ξαναλέω, μόνο των ελαιοδέντρων. Τα υπόλοιπα έχουν ήδη αποκατασταθεί. Όλοι δηλαδή οι κήποι, να το τονίζω αυτό, στους Αρμένους και στο Χαντρά, αυτή τη στιγμή αρδεύονται. Άρα αυτοί οι οποίοι είχαν σαν μέσο προσπορισμού κάποιο οικονομικό φέλος από τους κήπους που είχαν στην περιοχή, που είναι στις λαϊκές και λοιπά και πουλάνε αυτά τα προϊόντα, ήδη αυτή τη στιγμή δεν έχουν κανένα πρόβλημα στην άρδευσή τους. Ζητάω λοιπόν λίγη υπομονή στους ελαιοκαλλιεργητές, πολύ σύντομα θα έχει αποκατασταθεί και εκεί το πρόβλημα, είναι θέμα ημερών να κάνουμε τις διαδικασίες προμήθειας και από εκεί και πέρα όλα θα κινηθούν ομαλά. Να ενημερώσουμε επίσης ότι τελικά το μέγεθος της καταστροφής δεν ήταν αυτό που φαινόταν εξ αρχής. Γύρω στα τελευταία ενημέρωση που έχω από την πυροσβεστική υπηρεσία είναι ότι γύρω στις 5.500 στρέμματα έχουν καεί, εκ των οποίων περίπου 1.500 με 1.700 στρέμματα είναι η καλλιέργεια της καλλιέργειας ελαιοδέντρων. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι επειδή μειώθηκαν οι ποσότητες δεν έχουμε πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι μεγάλο. Και τα 1.500-1.700 στρέμματα ελαιοδέντρων αντιστοιχεί σε μια μεγάλη παραγωγή και ιδιαίτερα τέτοια περίοδο που έχουμε οικονομικά προβλήματα όλοι, το χάσιμο αυτής της παραγωγής αποτελεί ένα πρόβλημα για τους ιδιοκτήτες αυτών των ελαιοδέντρων. Έχει κινηθεί και σε αυτή την κατεύθυνση ο Δήμος, έχει βγάλει τις σχετικές ανακοινώσεις. Καλούμε όλους να καταθέσουν στο Δημοτικό Κατάστημα της Ζήρου ή και εδώ την σχετική αίτηση για να κάνουμε την προσπάθεια να αποζημιωθούν όλες αυτές οι εκτάσεις, όπως και τα δίχτυα από τα ΨΕΑ. Εδώ, από τη στιγμή που θα έγινε η αναγγελία από εμάς και μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αυτές, θα υπάρξει κάποιο χρονικό διάστημα. Εμείς θα πιέζουμε να ολοκληρωθούν αυτές οι γραφειοκρατικές διαδικασίες όσο γίνεται πιο γρήγορα και να αποζημιωθούν αυτές οι καλλιέργειες, αυτές οι καταστροφές και στα δίχτυα και στα ελαιοδέντρα τα οποία έχουν καταστραφεί. Με την ευκαιρία ήθελα να καλέσω τους συμπολίτες μας να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Με τη φωτιά, αυτό το απλό που λέμε δεν παίζουμε, πράγματι δεν παίζουμε. Μία απλή σπίθα, ένα απλό τσιγάρο μπορεί να προκαλέσει τεράστιες καταστροφές. Και επειδή είμαστε σε μια χρονική περίοδο που φυσάει συνεχώς, γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Θα έλεγα ούτε στο σπίτι μας την ψυσταριά μας δεν πρέπει να ανάβουμε, γιατί δεν ξέρουμε τι θα επακολουθήσει. Καλό λοιπόν τους συμπολίτες μας να είναι πολύ προσεκτικοί, να μην ανάβουν φωτιές, διότι το πρόβλημα το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί στη συνέχεια έχει αντανάκλαση και οικονομική, αλλά μπορεί να έχει και προσωπική. Ο χαρακτηρισμός του εμπριστή δεν είναι απλός χαρακτηρισμός. Έχει σοβαρές συνέπειες. Προσοχή λοιπόν και εμείς σαν Δήμος να ενημερώσουμε και να διαβεβαιώσουμε τους κατοίκους των περιοχών ότι καταβάλουμε όλες τις προσπάθειες, καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε και πάλι τις συνθήκες άρδευσης και ίδρυψης των περιοχών στο επίπεδο που ήταν και πριν την πυρκαγιά.